Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες, συνταξιούχοι, νέοι εργαζόμενοι επαγγελματίες, όλοι όσοι παίρνετε μέρος σε αυτό το συλλαλητήριο που με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνταξιούχων καλέσαμε και τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα για αυτό το σκοπό. Εμείς από τη μεριά της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιουχικών Οργανώσεων σας χαιρετίζουμε και νιώθουμε αγωνιστική περηφάνεια και αισιοδοξία που δίνουμε τη μάχη και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη μαζί με τα παιδιά μας, μαζί με τα εγγόνια μας, στον κοινό αγώνα για να ανατρέψουμε τις βάρβαρες αντεργατικές πολιτικές. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, από την πείρα μιας ζωής γνωρίζουμε εμείς οι συνταξιούχοι ότι τίποτα δεν κατακτήθηκε χωρίς αγώνα. Και η κοινωνική ασφάλιση και οι συλλογικές συμβάσεις και τα 8 ώρα και όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρών επαγγελματιών. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτά στο εκμεταλλευτικό βάρβαρο σύστημα που ζούμε, για να μπορούν να διατηρηθούν χρειάζεται ένας συνεχής αγώνας. Συνεχής αγώνας να αποκρούσουμε, να έχουμε καινούργιες κατακτήσεις μέχρι που να φτάσει ο εργαζόμενος λαός να πάρει στα χέρια τον πλούτο που παράγει. Αυτή πρέπει να είναι η προοπτική του κινήματος. Εκεί δίνουμε τη μάχη. Και εμείς οι συνταξιούχοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Οι 160 κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε το 2018, οι κινητοποιήσεις που έχουμε φέτος και συνεχίζουμε και θα κλιμακώσουμε, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχουν νικήσει λογικές στη λογική ότι τίποτα δεν γίνεται. Μέσα από αυτούς τους αγώνες, όλα αυτά τα χρόνια, καταφέραμε να καθυστερήσουμε βάρβαρα μέτρα τα οποία έρχονταν και για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους και στην κοινωνική ασφάλιση και σε άλλα τα δικαιώματα. Καταφέραμε να υποχρεώσουμε την κυβέρνηση, την προηγούμενη, να λύσει ορισμένα βασικά προβλήματα των συνταξιούχων, χωρίς βέβαια δικαστήρια, δικαστικές αποφάσεις που καλλιεργούν καθημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταφέραμε να μην εφαρμοστεί η νομοθεσία η καταστρεπτική για τη χειρία. Καταφέραμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να μην ισχύσει η προσωπική διαφορά, η θανατηφόρα προσωπική διαφορά για τους παλιούς συνταξιούχους. Καταφέραμε να δοθούν πίσω οι κρατήσεις για την αλληλεγγύη στις επικουρικές συντάξεις, για τη φορολογία, για την υγεία. Αυτά λοιπόν ήταν αποτέλεσμα του αγώνα μας. Κανένας λοιπόν αγώνας δεν πάει χαμένος. Και αν οι κινητοποιήσεις αυτές, στις κινητοποιήσεις αυτές είχαμε περισσότερο κόσμο, είχαμε τους συνταξιούχους εκείνους που έτρεχαν μόνο για αιτήσεις και στα δικαστήρια, να ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά από αυτά τα μέτρα δεν θα περνούσαν. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τον αγώνα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία, ούτε βαθιές μελέτες, ούτε μακρόσυρτα άρθρα για να καταλάβουμε τι πάει να κάνει η κυβέρνηση. Ούτε πόσο είναι ο επανυπολογισμός της σύνταξης, ούτε τα ποσοστά, ούτε οι νομοθετικές διατάξεις. Τα είπαν απλά οι προηγούμενοι ομιλητές. Την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στην υγεία, στις συλλογικές συμβάσεις, σε όλα τα δικαιώματα των συνταξιούχων και της εργατικής τάξης, που είναι πηγή ζωής για μας και κατακτήσεις, για αυτούς είναι κέρδος και θέλουν αυτό το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, της κλεμμένης υπεραξίας, να το καρποθούν οι ίδιοι. Θέλουν να τσακίσουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Θέλουν με λίγα λόγια ο εργαζόμενος
να δουλεύει σε όλη τη ζωή με χαμηλά μεροκάματα, χωρίς ωράρια, να τελειώνει τη δουλειά του και να πηγαίνει κατευθείαν στον άλλο κόσμο και όσοι προλαβαίνουν να παίρνουν μια πενικρή σύνταξη. Δεν πρέπει λοιπόν να τους το επιτρέψουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Στις 14 του Δεκέμβρη θα έχουμε πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων. Εδώ, στο ίδιο μέρος, Σάββατο, 12.30 ώρα, για να έρθουν όλοι οι συνάδελφοί μας από όλες τις πόλεις της χώρας. Και θα διαδηλώσουμε με πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, και θα απαιτήσουμε, όχι στη λογική «ο γέγονε, γέγονε», θα απαιτήσουμε να μας δοθούν πίσω ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, γιατί είναι δικά μας. Είναι δουλεμένα, είναι πληρωμένα, δεν μας τα χάρισε καμιά κυβέρνηση, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Να δώσουμε λοιπόν τη μάχη, όλοι μαζί, εργαζόμενοι, μικροί επαγγελματίες, συνταξιούχοι, όλος ο λαός, να αποτρέψουμε το νέο έγκλημα της κυβέρνησης και να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να απαλλαγεί ο λαός, οι εργαζόμενοι, από την εκμετάλλευση. Με αυτή την προοπτική, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μπορούμε να νικήσουμε. Γεια σας.